Χαίρετε, γεια σας. Ένα σημαντικό θέμα έχουμε απόψε, ακούστε το με προσοχή. Πότε καταλαβαίνουμε πως οι άνθρωποι ξεπερνάνε τα όρια. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, γράφει φίλοι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που προσφέρετε μέσα από την εκπομπή σας στο YouTube, αλλά και συγχαρητήρια για την επαγγελματική σας πορεία. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μπαίνω αμέσως στα βαθιά. Είμαι 25 χρόνων και έχω κάνει δύο φορές απόπειρα. Η πρώτη ήρθε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θλίψης, εξαιτίας ερωτικής απογοήτευσης και στη συνέχεια πίεσης από ερωτικό σύντροφο. Αυτός ο σύντροφος ήταν φοβερά χειριστικός, πιεστικός και νευρικός. Εγώ δεν είχα ξανασυναντήσει έναν τόσο ύπουλο άνθρωπο και στην αρχή γελούσα συμπαθητικά με τη συμπεριφορά του, προσπαθώντας να πάρω τα ηθικά διδάγματα, αλλά τελικά κατέρευσα. Από την οικογένεια, όλα τα ψυχολογικά βάρη το γονιό μου και από τα δυο μου είχαν πέσει επάνω μου και από τη δουλειά. Εργαζόμουν σαν ελεύθερη επαγγελματίας και η δουλειά μου ήταν πολύ πιεστική. Μετά την πρώτη απόπειρα σου νοσηλεύτηκα και πήγα μόνη μου σε ψυχέτροπο που και πήρα αγωγή και πολύ καλά έκανες αγάπη μου. Τα πράγματα να γενω... φαινόντουσαν να πηγαίνουν καλύτερα αφού σταμάτησα να δουλεύω, συνέχισα με το πανεπιστήμιο μου, μπράβο, και απομακρύνθηκα από τον τόσο τοξικό ερωτικό σύντροφο έω που πάλι από την πίεση βγήκα εκτό αυτού και ξανά έκανα απόπειρα. Τώρα βρίσκομαι πάλι σε αγωγή και είμαι καλύτερα, αλλά φοβάμαι ότι εξαιτία τη αδυναμία μου να χειριστώ καταστάσει, ίσω το ξαναπάθω. Να σημειώσω πω πηγαίνω σε ψυχίατρο και ότι έχω καταλάβει ότι πρέπει να μάθω να βάζω όρια. Το ερώτημα μου είναι. Πότε καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια και τους σταματάμε, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καταρχά αγαπή μου, θέλω να σου πω ότι πολύ καλά κάνεις και πας στο ψυχίατρο, πάρα πολύ καλά κάνεις και να συνεχίσεις την αγωγή σου. Προφανώς την αντικαταθλιπτική αγωγή που παίρνεις. Γιατί η, η αυτοκαταστροφικότητα στο σημείο της απόπειρα είναι ένα από τα σοβαρά συμπτώματα της κατάθλιψης και ίσως, τις, ε, το, ίσως, τις, ίσως πιο σοβαρό μορφών, από τις πιο σοβαρές μορφές κατάθλιψης. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η διάγνωσή σου, ο ψυχίατρος σου θα σου το πει αυτό το πράγμα. Αλλά ε, πλέον ε, όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα υπάρχει ψυχοπαθολογία. Δεν θέλω να σε τρομάξω με αυτό που σου λέω, ίσα ίσα θέλω να σου κάνω να νιώσεις ασφαλής, ότι γνωρίζοντας τη ψυχοπαθολογία σου εφόσον έχεις πάει σε ε, ε, ψυχίατρο και εφόσον σου έχει γίνει διάγνωση και παίρνοντα την κατάλληλη θεραπεία, επιμένοντας τη θεραπεία σου, αλλά κάνοντας και ψυχοθεραπεία παράλληλα και θα εξηγήσω τώρα τι βοήθεια δίνει η ψυχοθεραπεία και τι βοήθεια δίνει η φαρμακευτική θεραπεία, θα βοηθήσεις τον εαυτό σου να δυναμώσεις, να, δυναμω... να στερεωθείς στις πεποίθησεις σου και να μάθεις να προστατεύει τον εαυτό σου και να μάθεις να καταλαβαίνεις πότε οι άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια, πότε τα δικά σου όρια ξεπερνούνται, πότε οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα χώρο που καταπατούν εσένα και να προστατεύεις τον εαυτό σου από την πίεση και την καταπίεση, η οποία ναι, οποιαδήποτε παθολογία έχουμε, είτε ως γενετική προδιάθεση, είτε ως υποθάλπουσα ψυχική διαταραχή, τη βγάζεις στην επιφάνεια. Εσύ λειτουργήσες, έβγαλες προς τα έξω τα συμπτώματα που έβγαλες και ε, φαίνεται ότι πρέπει να είχες και από πριν, αλλο την, την προδιάθεση για διαταραχή συναισθήματος. Κάποιος άλλος μπορεί να μην φτάσει στην απόπειρα που έφτασες εσύ, αλλά πάλι μπορεί να χαλαστεί η ψυχολογία του, όπως λέμε στην εκλαϊκευμένη, στην, στην αργό, ή να, να διαταραχθούν οι ισορροπίες μέσα του, επειδή δεν έχει βάλει όρια σε ανθρώπους και αφήνει τον εαυτό του να καταπατάται. Πότε καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια και τους σταματάμε. Εσύ γράφεις για τρεις πηγές πίεσης, τρεις, έτσι είναι το τρία, τρεις. Εσύ γράφεις για τρεις διαφορετικές α, πηγές πίεσης που είχες στη ζωή σου. Η μια ήταν α, ερωτική απογοήτευση και χωριό για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά νέος ερωτικός σύντροφος, τοξικός ερωτικός σύντροφος, ο οποίος ήταν πιεστικό, ήταν ελεγκτικό, ήταν χειριστικό, προφανώ έκανε ζήλια και όλα αυτά. Δηλαδή η σχέση σου, η ερωτική σου η ζωή σου προκαλούσε πίεση. Η δουλειά σου, γιατί και το επάγγελμα που, κάνεις, που έκανε στο ελεύθερο επάγγελμα δεν είναι κάποιο εύκολο επάγγελμα. Είναι επέ, επάγγελμα το οποίο φέρνει αρκετή πίεση. Δεν λέω το επάγγελμα σου, όπω θα δει την ταυτότητά σου. Και επίση αυτό που γράφει για την οικογένεια σου, ότι τα ψυχικά βάρη του γονιών σου και των σου ήταν όλα πάνω σε σένα. Ε, είναι πολλά πράγματα αυτά για να τα αντέξει ένας άνθρωπος. Ε, δεν μπορούμε να σώσουμε τα αδέρφια μας, δεν μπορούμε να σώσουμε τους γονείς μας. Έχω κάνει και ένα βίντεο, έχει ένα βλόγμα να το ψάχνει στο κανάλι «Δεν μπορείς να σώσεις τους γονείς σου», που μιλάει ακριβώς για τη γονιοποίηση των παιδιών και το, θα έλεγα το μάτιο, τη μάτια προσπάθεια που κάνουμε πολλά παιδιά, που κάνουν πολλά παιδιά για να σώσουν τους γονείς τους με αποτέλεσμα να αφήνουν τους εαυτούς τους απροστάτευτους. Γνωρίζει γνωρίζεις ότι έχει συγκεκριμένε ευαισθησίε. Γνωρίζει ότι δεν αντέχει την πίεση. Εσύ το γνωρίζει. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν αντέχουμε την πίεση και μπορεί να μην το γνωρίζουν. Από τη στιγμή που το έχει εντοπίσει και το γνωρίζει πως δεν αντέχει την πίεση, πρέπει να αρχίσει να δρά προστατευτικά προ τον εαυτό σου, προληπτικά. Και καλά κάνουμε όλοι μα να δρούμε προληπτικά. Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι εάν στην οικογένεια μας για παράδειγμα νιώθουμε ότι είμαστε ο σάκος του box ή αν στην οικογένεια μας όλοι έρχονται σε εμά, απευθύνονται σε εμά για να πάρουν ψυχική στήριξη, για να πάρουν συμβουλές, για να πάρουν οποιαδήποτε πρακτική βοήθεια ή συναισθηματική βοήθεια και νιώθουμε ότι παίρνουν συνέχεια από εμά και ζητάνε από εμά πράγματα, πρέπει να μάθουμε να λέμε όχι. Όχι, λυπάμαι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Λυπάμαι, όχι. Αυτή είναι μια δική σου υπόθεση που πρέπει να τη διαχειριστεί μόνο σου, είτε στον πατέρα μα, είτε στη μητέρα μα, είτε στα αδέρφια μα. Ε, μπορεί να είσαι κι εσύ people pleaser, όπω είμαστε πολλοί από εμά εδώ στο κανάλι. Δηλαδή να θέλει να ευχαριστεί του άλλου, να θέλει να έχει καλή. Καλέ σχέσει με όλου και να θέλει και φαίνεται ότι είσαι και ένα άνθρωπο θετικό, γιατί λες ότι προσπαθώ να προσπαθείς, λες να, 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 προσπαθούσες στην περίπτωση εκείνη με την τοξική σχέση να έπαιρνε τα μαθήματα από εκείνη την υπόθεση. Λοιπόν, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι και οι άνθρωποι που προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους άλλους είναι πιο ευάλωτοι συναισθηματικά και ψυχικά στο να παραβιαστούν τα όρια του. Γιατί όταν είσαι people pleaser, όταν είσαι ευχαριστητής των άλλων ανθρώπων, όταν θέλεις να ευχαριστείς τους άλλους, η έγνοια σου είναι η άλλη και το well-being και η ευεξία των άλλων και όχι ο εαυτός σου. Ξαναδιαβάζω αυτό που έγραψε. Πότε καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι ξεπνούν τα όρια και τους σταματάμε. Πότε καταλαβαίνεις ότι εσύ ξεπερνάς τα όρια, την αντιστρέφω σε σένα την ερώτηση. Πότε καταλαβαίνεις ότι εσύ έχεις αφήσει να αλωθείς έχει έχεις αφήσει να σε πατήσουν οι άλλοι. Έχεις αφήσει τα θέματα των άλλων να γίνουν πιο σημαντικά α, κίνητρα στη ζωή σου, πιο σημαντική μοχλή πίεση στη ζωή σου από εσένα την ίδια και από τον ίδιο σου το εαυτό, τον εαυτό. Είσαι κόρη, είσαι αδελφή, είσαι νερωμένη, είσαι συμφιτήτρια είσαι συνάδελφος με ανθρώπου έχει διάφορους ρόλους σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να είσαι κυρία του εαυτού σου. Και αν ήσουν άντρα, θα σου έλεγα να είσαι κύριο του εαυτού σου. Δηλαδή να προστατεύει και να έχει έγνοια πρώτα απ' όλα τον δικό σου εαυτό και έπειτα του υπόλοιπου. Να μην αφήνει του ρόλου σου να σε καταβροχθήσουν. Δηλαδή να γίνει ταυτότητα δική σου. Ποια είσαι εσύ, εγώ είμαι η φιλενάδα του Χ, που είναι ζηλιάρης, που έχει είναι πιεστικός, που έχει είναι ε, ε, που παραβιάζει την προσωπική μου ελευθερία αλλά εγώ τα αντέχω όλα αυτά κάνω υπομονή, κάνω υπομονή κάνω προσπάθειες για να βρω το πνευματικό νόημα πίσω από αυτήν την ταλαιπωρία που είμαι με έναν άνθρωπο τοξικό και δεν βλέπω το προφανές ότι κακοποιούμε σε αυτή τη σχέση, ότι σε αυτή τη σχέση ε, έχω, λαμβάνω συμπεριφορέ, οι οποίες δεν μου αρμόζουν ε, ε, τα δικαιώματα μου ως ανθρώπου και η η ακαιρεότητα μου η ψυχική βλάπτε, πλήττονται ή βλάπτεται και πλάπτει τα ακαιρεότητα, πλήττονται τα δικαιώματα ή παραβιάζονται τα δικαιώματα και χρειάζεται να προστατεύσω τον εαυτό μου. Αφινόμαστε, ξεχανόμαστε στους ρόλους μας. Είμαι, για παράδειγμα, μητέρα, αν μπορεί να σκεφτεί μια άλλη γενέκα, εσύ δεν είσαι μητέρα, μπορεί να γίνει στο μέλλον. Είμαι μητέρα και ξεχνάω ότι είμαι άνθρωπος, ξεχνάω ότι έχω και εγώ ο, δικαιώματα, ξεχνάω ότι έχω και εγώ ψυχή, ξεχνάω ότι έχω και εγώ αντοχές. Ε, η ψυχική εξάντληση, εάν έχουμε κάποια γενετική προδιάθεση για να πάθουμε μια διαταραχή συναισθήματος σοβαρή, ίσως να μας οδηγήσει και στο σημείο των δύο απόπειρων που έχει οδηγηθεί η κοπέλα. Η ψυχική εξάντληση όμως μπορεί να μας οδηγήσει και σε άλλες πιο δυσδιάκριτες καταστάσεις, γιατί αν κάποιος φτάσει στο σημείο να κάνει απόπειρα και είναι ξεκάθαρο ότι κάτι παϊχεί. Είναι ξεκάθαρο και πάει η κοπέλα και καλά έκανε η κοπέλα, μετά την νοσηλεία και πήρε θεραπεία. Πολύ καλά έκανε. Όπω εσένα όμω έχει πολλού άλλου γύρω μα, οι οποίοι δεν έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν απόπειρα, υποφέρουν ψυχικά, εσωτερικά δεν είναι καλά, βρίσκονται σε ένα ψυχικό και συναισθηματικό μαρασμό, είναι αναλωμένοι μέσα στου διάφορου ρόλου και τι λειτουργίε που κάνουν για τους άλλους και έχουν αφήσει εντελώς την αυτοφροντίδα τους, τη φροντίδα του εαυτού τους. Δεν είναι οι άλλοι που ξεπερνάνε τα όρια, αγάπη μου. Εμείς ξεπερνάμε τα όρια. Εμείς ξεπερνάμε τα όρια της προστασίας του εαυτού μας. Πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τις επιθυμίες των άλλων, από τα κέφια των άλλων, από τα καπρίτσια των άλλων, από τα θέματα των άλλων. Ο κάθε ένα άλλο, είτε είναι ο συνάδελφο μα, είτε είναι ο γονιό μα, είτε είναι το παιδί μα, είτε είναι η ερωμένη μα, ο οραστή μα, η άνδρα μα, η γυναίκα μα, ο φίλο μα, η φίλη μα, έχει τη συθήκη του, έχει την κατάστασή του. Που μπορεί να είναι εύκολη κατάσταση για να συνεπάρξει, μπορεί να είναι και δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να αναλάβει ο ίδιο την ευθύνη του εαυτού του. Η μόνη περίπτωση στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι εμεί να αναλάβουμε την ευθύνη άλλων ανθρώπων είναι η περίπτωση που είμαστε γονεί και έχουμε ανήλικα παιδιά. Και ακόμα και σε εκείνη τη συνθήκη είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε βοήθεια από ψυχολόγο, από ειδικό, να παίρνουμε στήριξη ψυχολογική όταν έχουμε δύσκολα παιδιά τα οποία μας κουράζουν ψυχικά και μας στεγνώνουν ενεργειακά θα έλεγα. Να προσέχουμε τον εαυτό μας. Η ψυχική κούραση είναι βλαβερή. Τι σημαίνει ψυχική κούραση. Να αγωνιώ συνέχεια για κάτι. Να φοβάμαι να έχω αρνητικά συναισθήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να καταλαμβάνει τη σκέψη μου και το συνέστημα μου η έγνοια να κάνω πράγματα για τους άλλους και όχι για μένα. Να μην είμαι σε καλή επαφή με τον εαυτό μου, να μην ξέρω τι θέλω. Τι θέλω και τι χρειάζομαι, αν θέλω να πω κάπου ή δεν θέλω να πω κάπου. Αν θέλω να κάνω μια πράξη ή δεν θέλω να κάνω μια πράξη. Αν χρειάζομαι να ξεκουραστώ, για παράδειγμα. Πολλοί από εμά χρειαζόμαστε ξεκούραση και δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε ότι είναι προτεραιότητα να κάνουμε αυτή την Α, τη Β, τη Γ, τη Δ, την καλή πράξη και δεν βλέπουμε την ανάγκη που έχουμε εμεί, για παράδειγμα, για ξεκούραση ή για χαλάρωση ή για διακοπέ ή για διακοπέ από το να είμαστε τη σπάση τα πάντα. Φιλενάδα, στο λέω με όλη μου την αγάπη να συνεχίσει τη φαρμακευτική αγωγή. Πήγαινε όμω να κάνει και ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο παράλληλα με την αντικαταθλιπτική αγωγή που προφανώ σου παίρνει. Δεν γράφει, αλλά φαντάζομαι ότι η αντικαταθλιπτική αγωγή θα παίρνει. Πέρα από την αγωγή που παίρνει, ο ψυχίατρο σου να συνεργαστεί με τον ψυχολόγο, να δώσει δηλαδή και μπροστά σε σένα, δηλαδή δικαιούσε τη διάγνωσή σου, ποια διάγνωση έχει, και μέσω τη ψυχοθεραπεία θα μάθει να αυτοπροστατεύεσαι. Θα μάθεις να βάζεις τον εαυτό σου ως προτεραιότητα στη ζωή σου και θα μάθεις να προλαβαίνει τον εαυτό σου από το να ταλαιπωρείται να καταπιέζεται πολύ και να φτάνει στα όρια σου. Σου στέλνω την αγάπη μου, στέλνω την αγάπη μου σε όλους, ε, σημείωση και προς εαυτόν, το σημειώνω και για μένα ως τροφή για σκέψη, να μην βάζουμε τις ανάγκες άλλων ανθρώπων, τις επιθυμίες άλλων ανθρώπων, τα θέλω των άλλων ανθρώπων, τα καπρίτσια των άλλων ανθρώπων, πάνω από την αυτοπροστασία μας, την αυτοφροντίδα μας και πάνω από την πολύτιμη ψυχή μας. Σας φιλώ. Για.